Αλλάξουμε τώρα σελίδα στο δελτίο, να δούμε τι συμβαίνει και στην οικονομία, καθώς οι πιέσεις της πανδημίας παραμένουν ασφυκτικές. Οι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στα όρια τους και στις 31 Μαρτίου θα παραδώσουν τα κλειδιά της εστίασης στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται φυσικά για μια συμβολική κίνηση που δείχνει ότι πραγματικά η ελληνική εστίαση έχει βγει σε αδιέξοδο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, η ΠΟΕΣΕ, ανακοίνωσε την απόφασή της για την παράδοση των κλειδιών της εστίασης στο Μέγαρο Μαξίμου και για την προσφυγή της στη δικαιοσύνη για τη ζημιά που έχει υποστεί ο κλάδος. Να πούμε ότι αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας μετά το δημόσιο, με 80.000 επιχειρήσεις και 432.000 άτομα απασχολούμενους. Το 75,38% των επιχειρήσεων του κλάδου έχουν αναστείλει συμβάσεις εργασίας και εκτιμάται ότι περίπου 200.000 εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε επισφάλεια, καθώς περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις, με στοιχεία της ΠΟΕΣΕ τώρα, βρίσκονται αντιμέτωπες με το λουκέτο. Είναι πραγματικά μια τρομακτική πιθανότητα, ένα σενάριο το οποίο δεν θέλει να δει κανείς. Τώρα, να συνδεθούμε μέσω Skype με τον Διευθυντή του Τομέα Θέσεων και Ενημέρωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο. Κύριε Βέργαδο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι απόψε κοντά σας. Όχι, εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε, γιατί τώρα πριν λίγο ακούσαμε μια άσχημη πλευρά για το πώς η πανδημία πιέζει την οικονομία για τον κλάδο της εστίασης, αλλά γίνονται και άλλα πράγματα. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία φέρουν και ελπίδα ότι μπορεί τα πράγματα να πάνε και καλύτερα. Ένα από όλα αυτά, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό, είναι το συνέδριο που έγινε υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και της Endeavor Greece, το Innovative Greeks, το οποίο ουσιαστικά μας δίνει μία ματιά για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα στο μέλλον να γίνει ένα επενδυτικό hub, ένα hub καινοτομίας. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό? Ποιο ήταν το απόσταγμα από όλη αυτή την εκδήλωση? Κύριε Μαραβελίδη, πράγματι είχαμε την ευκαιρία το προηγούμενο διήμερο να φιλοξενήσουμε ψηφιακά, βέβαια, μερικούς σπουδαίους Έλληνες από την Διασπορά, κυρίως από την Αμερική. Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στον τομέα της καινοτομίας, είτε ίδιοι ως επενδυτές, είτε ως επιστήμονες, είτε ως δημιουργοί επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία τα φέραμε κοντά μας στο πλαίσιο του συνεδρίου Innovative Greeks, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναπτύξει ο ΣΕΒ και σε αυτή την περίπτωση μαζί με την Endeavor, για να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα επικοινωνίας, ανταλλαγής γνώσεων, ανταλλαγής πόρων, ενίσχυσης της εξωστρέφειας των νέων φυών, των νέων ελληνικών επιχειρήσεων της τεχνολογίας, αξιοποιώντας ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που έχει η χώρα μας και που είναι η διασπορά μας, οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται έξω και οι οποίοι έχουν προχωρήσει και έχουν κάνει πολύ σημαντικά μεγάλα βήματα στον τομέα της τεχνολογίας. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, παράδειγμα, του αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Ενδεικτικά σας αναφέρω τον κύριο Γιανκόπουλο από την Regeneron. Είναι η εταιρεία η οποία έφτιαξε το κοκτέιλ των μονοκλωνικών αντισωμάτων που εδόθη προ καιρού στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι επίσης ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι από την Biogen. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου μας μας είπαν και μας ανέπτυξαν το όραμά τους, το πώς κατάφεραν οι ίδιοι να πετύχουν να ανέβουν στις υψηλότερες κλίμακες της επιστήμης αλλά και της τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μας μεταφέρουν μεταξύ των άλλων ένα αισιόδοξο μήνυμα, ένα μήνυμα που λέει ότι μπορείς με επιμονή, με όραμα, με σχέδιο να μπορέσεις να φτάσεις και να πετύχεις. Στην Ελλάδα, κύριε Μαραβελίδη, τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση αναπτύχθηκε μια κοινότητα νέων επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, η οποία συγκέντρωσε κοντά της νέα παιδιά, κράτησε στη χώρα ανθρώπους από τα πανεπιστήμια, από τον χώρο της τεχνολογίας, φτάνοντας σήμερα, το 2020 για την ακρίβεια, μια πολύ σημαντική χρονιά, σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 4 δις ευρώ, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διασυνδεθεί, αρκετές από αυτές, με επιχειρήσεις του και με επενδυτές του εξωτερικού. Θέλουμε αυτή ακριβώς την σχέση να την αναπτύξουμε,
Γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί η χώρα να αναπτύξει ένα, όπως λέμε, οικοσύστημα καινοτομίας εφάμιλο με τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν προχωρήσει μπροστά, ώστε να μπορέσουμε το 2025, που είναι κοντά, δεν είναι μακριά, να φτιάξουμε ένα σύστημα, ένα οικοσύστημα καινοτομίας το οποίο θα έχει μια κεφαλαιοποίηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και το σημαντικότερο να δημιουργηθούν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας, καλές θέσεις εργασίας, θέσεις οι οποίες αφορούν υψηλή εξειδίκευση, απευθύνονται κυρίως σε νέους ταλαντούχους νέους της χώρας μας, οι οποίοι είτε θα παραμείνουν εδώ, είτε φιλοδοξούμε και να έρθουν επίσης και από το εξωτερικό. Κύριε Βαραβελίδη, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, κύριε Βρέγα, έχουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ υψηλό επίπεδο μόρφωσης και πριν από την κρίση, αλλά ακόμα περισσότερο μέσα στην κρίση των μνημονίων, τους είδαμε να φεύγουν από την Ελλάδα για να ζητούν ευκαιρίες. Γιατί αυτό που κάνουν δεν μπορούν να το βρουν στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι η περίοδος του μνημονίου στέρισε από τη χώρα πολύτιμο κεφάλαιο. Έφυγαν νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά από τη χώρα. Και πήγαν έξω, όχι μόνο στην Αμερική βεβαίως, αλλά κατευθύνθηκαν πολύ εκεί. Μπορούμε, πιστεύω, έχουμε τις προϋποθέσεις, είμαστε σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή, έχοντας πάρει τη στροφή, αν θέλετε, και έχοντας κάνει και σημαντικά πράγματα τα τελευταία χρόνια στον τομέα της καινοτομίας και σε επίπεδο προσέλκυσης επενδύσεων και σε επίπεδο φορολογικής διευκόλυνσης, να κρατήσουμε καταρχάς εδώ τα νέα παιδιά. Γιατί όλοι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο Innovative Greeks, κύριε Μαραβελίδη, οι Έλληνες οι οποίοι συμμετείχαν από το εξωτερικό, αλλά όχι μόνο, μας επιβεβαίωσαν και επέμειναν ότι το σημαντικό χαρακτηριστικό, το περιουσιακό στοιχείο που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα είναι το ταλέντο και το ανθρώπινο κεφάλαιό της, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε νέα παιδιά, μορφωμένα παιδιά, κυρίως στις επιστήμες αυτές που λέμε STEM. Όλοι ελπίζουμε ότι τέτοιες προσπάθειες θα πετύχουν. Και θέλουμε ακριβώς να τους δώσουμε τη διέξοδο, να μπορέσουν να κινητοποιηθούν, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, να διασυνδεθούν με επιχειρήσεις επίσης εκεί έξω. Αυτό το κάνει με επιτυχία, όπως ίσως ξέρετε, το Ισραήλ, αλλά όχι μόνο, και άλλες χώρες επίσης έχουν αξιοποιήσει την διασπορά, αλλά έχουν βασίσει την ανάπτυξή τους πάρα πολύ και κυρίως στην καινοτομία και στην τεχνολογία. Και νομίζω ότι εδώ αξίζει να σημειώσουμε αυτό το οποίο είπε και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, κύριε Μαραβελίδη, ότι είμαστε πλέον σε ένα σημείο που πρέπει να αυξήσουμε, να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να καινοτομούμε. Η ικανότητά μας να καινοτομούμε, η ικανότητα της χώρας μας να μπορεί να παράγει προϊόντα διαφοροποιημένα και νέες υπηρεσίες. Πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Βέργα, επειδή είδαμε ότι η πανδημία είναι πολύτιμο στοιχείο. Επειδή είδαμε ότι η πανδημία χτύπησε πάρα πολύ, ειδικά τις χώρες που στηρίζονται στην παροχή υπηρεσιών, όπως είναι η Ελλάδα, ο τουρισμός, η εστίαση ειδικά, χτυπήθηκαν πάρα πολύ βαριά. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν έχουμε μόνο τουρισμό και εστίαση, έχουμε και βιομηχανία. Η βιομηχανία είναι ένας πυλώνας πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να βασιστούμε για την επόμενη μέρα. Το πιστεύουμε βαθιά και το αποδεικνύει η ίδια η πράξη, η βιομηχανία, ο τομέας της παραγωγής, της τεχνολογίας, είναι ο τομέας εκείνος ο οποίος άντεξε στις προηγούμενες κρίσεις, είναι επίσης ο τομέας εκείνος που μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και μεθεπόμενες κρίσεις, γιατί βλέπετε ότι τα πράγματα διαρκώς μεταβάλλονται, μεταλλάσσονται. Όμως αυτό που δείχνει η διεθνής εμπειρία είναι ότι χώρες οι οποίες είχαν ισχυρή παραγωγική βάση είναι χώρες οι οποίες αντέξαν οι οικονομίες τους περισσότερο και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τη δυναμική των νέων πραγμάτων. Έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι από το 10% περίπου του εγχώριου προϊόντος που παράγει η βιομηχανία στην Ελλάδα, περίπου εκεί είμαστε σήμερα, μπορούμε να πάμε σε ένα 15%, να αυξήσουμε δηλαδή το μερίδιο της παραγωγής στην οικονομία μας. Άλλωστε αυτό είναι και μια ευρωπαϊκή επιταγή, να το πω έτσι, κύριε Μαραβελίδη, και πρόκληση μαζί, και η Ευρώπη συνολικά θέλει να ισχύσει ακριβώς το μερίδιο της βιομηχανικής παραγωγής στο τελικό προϊόν. Είναι κάτι το οποίο συνιστά πρόκληση αλλά και ευκαιρία και κυρίως δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας, ανθεκτικές. Θα χρειαστεί βέβαια χρόνος για να γίνουν όλα αυτά. Προφανώς, αλλά γίνονται βήματα σημαντικά και νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα σημείο που ας κρατήσουμε ότι εκτός από τον τουρισμό που προφανώς είναι ένα στοιχείο, ένας συντελεστής ανάπτυξης για τη χώρα, δεν αφιβάλλει κανείς γι' αυτό, όμως βλέπετε ότι σε περιόδους κρίσης, ανατροπών, επηρεάζεται πρώτος. Όλα αυτά ελπίζουμε να μπορέσουμε να δούμε μια κατάσταση η οποία πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Σε αυτό το σημείο, επειδή πιέζει πάρα πολύ και ο τηλεοπτικός χρόνος, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Εγώ να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω.